κάθε χρόνο αυτή την εποχή έρχεται μια εγκύκλιο, έχουμε μια εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας, μέσω της οποίας ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε υγειονομικούς ελέγχους σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες, είτε είναι ιδιωτικά είτε δημόσια. Έτσι λοιπόν έχουν συσταθεί κλιμάκια υγειονομικού ελέγχου από την περιφέρεια, τα οποία αποτελούνται και από φορείς δημόσιας υγείας και από γιατρούς δημόσιας υγείας και από άλλους επαγγελματίες υγείας ανάλογα όπου χρειάζονται. Ουσιαστικά ο ρόλος μας είναι να κάνουμε υγειονομικό έλεγχο σε όλες τις εγκαταστάσεις. Αυτό δεν γίνεται μόνο τώρα, θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να ελεγχθούν όλα τα σχολεία. Ουσιαστικά αυτό θα χωρίζεται σε δύο φάσεις, σε δύο τομείς. Πρώτα θα γίνεται ο έλεγχος της εγκατάστασης του σχολείου, δηλαδή θα πηγαίνουμε, θα ελέγχουμε τον προάδειο χώρο. Θα βλέπουμε αν υπάρχουν σημεία τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν κάποιο τραυματισμό σε οποιοδήποτε μαθητή. Εν συνεχεία θα βλέπουμε τους εσωτερικούς χώρους, κοινόχρησους χώρους που είναι συγγενείς, αποχωρητήρια, να ελέγχουμε την ίδρυυση, την αποχέτευση, να βλέπουμε μέσα αν υπάρχει το κρεμοσάπινο, το αντισηπτικό διάλειμμα, το χαρτί να μπορεί να σκουπίζει τα παιδιά. Εν συνεχεία θα δούμε αίθουσες διδασκαλίας, να δούμε εκεί να ελέγχουμε αν υπάρχουν διάφορα προβλήματα, ένα σπασμένο τζάμ, αν υπάρχουν κάποια καλώδια, κάτι, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει κάποιο τραυματισμό σε ένα μαθητή. Επίσης θα γίνουν και εσωτερικές συζητήσεις, ενημερώσεις και με τους καθηγητές και με το βοηθητικό προσωπικό και με τους μαθητές. Θα γίνει μερίδα ενημέρωσης μαζί με την ΕΚΤ, είπε, και θα μιλήσουμε για τα ωφέλη της υγιεινής διατροφής, για τα ωφέλη, το πώς μπορούν να πλύνουν τα χέρια τους, το πώς μπορούν να αρέσουν σωστά οι αίθουσες. Το υγειονομικό προσωπικό θα πρέπει να ενημερωθεί για το πώς, ας πούμε, γίνεται σωστά και σχολαστικά ο καθαρισμός. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι φυσικά τα σχολικά κλινικά. Από την εμπειρία σας και τα πρώτα πρόβλημα είναι ποιοι είναι εκείνοι οι χώροι που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ή βαρύτερη ή περισσότερη προσοχή. Στα σχολικά κλινικά, να ξέρετε ότι υπάρχει νομοθεσία από το 2013, όπου ορίζεται τα επιτρεπόμενα και τα μη επιτρεπόμενα είδη. Εμείς τι λέμε, ότι κάθε κλινικείο, κάθε σχολικό, κάθε σχολείο θα πρέπει να παρέχει υγιεινές επιλογές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τα παιδιά μας εκπαιδεύονται σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Και να πούμε κιόλας ότι στην Ευρώπη έχουμε κατόπιν τις πρώτες θέσεις στην παιδική παξαρκία σε όλες τις ηλικίες, από 5 έως 19 ετών. Είμαστε στις πρώτες τρεις θέσεις στα περισσότερα παιδιά παχύσαρκα και υπέρβαρα. Αυτό τι σημαίνει, ότι η αγωγή υγείας, ότι εμείς οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αρχίσουμε την ενημέρωση από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Να τους λέμε για τα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής, τα ωφέλη της υγιεινής διατροφής. Έτσι πρέπει να το χειριζόμαστε και εμείς και οι δασκάλοι και οι γονείς φυσικά. Μια ερώτηση που θέλω να κάνω, κύριε Καρδόπουλε, είναι το τελευταίο διάστημα έχουμε πάλι λίγο μια μικρή αναζωπήρωση μέσα από τη λέξη του COVID. Ξέρετε, ο COVID έχει φύγει από το πλαίσιο της πανδημίας, συνδέεται φυσικά με τα σχολεία για να μην το κλείσει αυτό το κομμάτι. Μέχρι πρόπερση είχαμε υγειονομικά πρωτόκολλα για τον COVID στα σχολεία. Είναι αυτό που είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για θέματα ενημέρωσης των παιδιών σχετικά με την πρόληψη των αναπνευστικών λοιμόξεων. Δηλαδή, μέχρι τώρα υπήρχε και υγειονομικό πρωτόκολλο, αν θυμάστε, και για τον COVID και για το στρεπτόκοκο. Φέτος δεν ξέρουμε αν θα ενεργοποιηθούμε, ανάλογα πώς θα πάει βήμα-βήμα, θα δούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό ήταν το κομμάτι που θέλει να κλείσει και τα σχολικά. Και ότι επίσης θα ελεγχθούν και τα μέσα, και τα σχολικά μέσα, αυτό το ξέχασα να το πω, και τα σχολικά μέσα τα οποία θα μεταφέρουν με τα παιδιά, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτικά, θα ελεγχθούν γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Αυτό που είπα για τον COVID, για να το ολοκληρώσω, να πούμε ότι το COVID έχει φύγει από το στάδιο της πανδημίας, είναι ενδημικό, κάνει θέσεις και εξάσεις, το έχουμε ξαναπεί. Όλο τον Ιούνιο και τον Αύγουστο είμαστε σε μια διαδικασία αύξησης μεγάλης, είδαμε ότι είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα από το επιδημιολογικό δελτίο είναι ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση. Αυτή την εβδομάδα είχαμε 29 εισαγωγές σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Υπάρχει μια σταθεροποίηση δηλαδή και θα δούμε σιγά σιγά το χειμώνα πώς θα εξελιχθεί. Ξέρετε, τώρα με τις κλιματολογικές συνθήκες θα είναι ο κόσμος σε κλειστούς χώρους, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το χειμώνα. Υπάρχει μια καινούργια παραλλαγή που ήδη έχει βγει, που υπάρχει στη Γερμανία, έχει εντοπιστεί, δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά και αυτή θα τη βρούμε, θεωρώ, μπροστά μας. Οπότε ο COVID είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε το χειμώνα περισσότερο. Και μια τελευταία ερώτηση. Πριν λίγες μέρες ήμασταν πάλι εδώ, είχατε μιλήσει για τον ιό του δυτικού Νίλου. Σε τι φάση είμαστε, μια εβδομάδα περίπου μετά από εκείνη την συνέντευξη? Όντως, κάθε Τετάρτη βράδυ λαμβάνουμε το επιδημιολογικό δελτίο από την ΕΟΔΗ.
βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση κρουσμάτων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένουν σταθερά τα 5-7 κρούσματα που είχαμε. 4 στο Δήμο Τρίπολης και 1 στο Δήμο Άργους. Από εκεί πέρα τα συνεργεία μας καθημερινά κάνουν, είναι στο ψυχασμό, είναι στο πεδίο, γίνονται συγκεκριμένες εφαρμογές. Έχουμε κάνει πάνω από 650 συγκεκριμένες εφαρμογές, επιγράφες, ιδιωτικούς χώρους, εφηράδια. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στο αστικό κομμάτι σε οικονόμους. Γίνεται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Όμως για να το λέμε, γιατί το διάβασα και αυτό, ότι η διαδικασία της προμηφοκτονίας και του διακασμού δεν ξεκίνησε τώρα στην περιφέρεια του Πελοποννήσου, αυτό το διάστημα που έχουμε τον Ιούνιο του Δυτικού Ηλίου. Έχει ξεκινήσει από Απρίλιο μήνα και γίνονται οι εφαρμογές στα υγροτοπικά συστήματα και πολύ χρειάζεται. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Απλά τώρα το παρακολουθούμε. Θα δούμε και την επόμενη εβδομάδα μέσω του δικτύου που έχουμε εντομολογικής επιχείρησης, αν θα έχουμε κάποιο νέο κρούσμα. Θεωρώ ότι αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε τώρα, αλλά όταν κάνεις δράση για την καταβολή του κοινωνικού, σίγουρα τότε θα έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα.